έχουμε προκηρύξει σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας για να κάνουμε εκλογές για αντιπροσώπους που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο της ΠΟΕΔΗ, οι οποίοι θα κατέβουν κάτω και με την ψήφο τους θα εκλέξουν τους 33 γενικούς συμβούλους της Ομοσπονδίας μας και τους 11 της Εκλεκτικής Επιτροπής. Από ό,τι γνωρίζετε, στην Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή είμαι ένας από τους 33 γενικούς συμβούλους. Έχω επικοινωνία, έχω και θα έχω έως το συνέδριο με αρκετά νοσοκομεία. Αφού γκράζομαι και βλέπω τα προβλήματα στον χώρο της υγείας, τα μεταφέρουμε κάτω στα κεντρικά και εκεί προσπαθούμε να δώσουμε τις λύσεις που μπορούμε ως Ομοσπονδία με τις συναντήσεις που έχουμε με το Υπουργείο, με τις κινητοποιήσεις που έχουμε και με τα διάφορα μέσα που έχουμε. Τι θα συζητήσετε στο συνέδριο δηλαδή? Το συνέδριο, η πρώτη μέρα που θα γίνει τις 24 του Μαΐου θα είναι καταστατικό συνέδριο και οι επόμενες τρεις μέρες, 25, 26, 27, θα είναι οι μέρες συνεδρίου που θα ζητηθούν όλα τα προβλήματα. Ένα βασικό πρόβλημα που αφορά όλους τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας είναι η ένταξη του νοσηλευτικού στα βαρέα και αθεγενά επαγγέλματα. Βλέπετε το τι βιώσαμε όλοι τα δύο τελευταία χρόνια εν ώψη του COVID. Δυστυχώς μέχρι στιγμής έχουμε μόνο το χειροκρότημα και θέλουμε φέτος, το έτος 2022, πραγματικά να δούμε τους εργαζόμενους αυτοί που είναι διορισμένοι πριν του 2011 να έχουν ενταχθεί και αυτοί στα βαρέα και αθεγενά επαγγέλματα.